Μέση με τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Καλημέρα σας. Και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και τα σχετικά που λένε. Εδώ κι εσείς, όλοι οι πολιτικοί δουλεύετε. Πήρατε γραμμή από τον Πρωθυπουργό, δεν κουνιέται κανείς από την Αθήνα. Εμείς είμαστε όμως που δίνουμε τη γραμμή στον Πρωθυπουργό, έτσι. Δίνετε τη γραμμή σε τι για πράγμα. Το σύμφωνο, λέτε. Όχι, λέω για το σύμφωνο. Λέω τη γραμμή να δουλεύουμε για τη χώρα. Αυτό. Να δουλεύουμε για τη χώρα. Και μια και το άνοιξε η Νίκη για το θέμα του συμφώνου, θέλω μια. Δύο απαντήσεις από εσάς γύρω από το θέμα αυτό. Εντάξει, η δικιά σας τοποθέτηση ήταν σαφής μεν. Αλλά χτες ο πρόεδρος του Ξένου Κεντρών, ο κύριος Λεβέντης, κατηγόρησε το ποτάμι ότι δια της ψηφοφορίας θέλησε να στήσει ιστορία στην κυβέρνηση. Ότι δηλαδή. Δεν ξέρω. Προσπάθησε να τρώσει την κυβέρνηση. Μην. Την καταγγελία πρόεδρου κόμματος. Μην το χαμηλώνουμε τόσο πολύ. Γιατί? Υπάρχουν πρόεδροι κόμματος και πρόεδροι κόμματος. Ο κύριος. Που είπατε, κάθε εβδομάδα λέει κάτι για το ποτάμι για να γίνεται είδηση. Κάθε μέρα διαψεύδεται. Δεν υπάρχει θέμα τώρα να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Είναι γραφικότητες, αστειότητες και μικρά ψεύδια ανθρώπων που θέλουν να έχουν τη δημοσιότητα με το μέρος τους. Μάλιστα. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι θα φύγουν από το ποτάμι κάποιοι να πάνε στην κυβέρνηση. Λέει κάθε εβδομάδα, άμα δεν έχεις να πεις κάτι για το κόμμα σου, λες κάτι για τους άλλους, μήπως και δημιουργηθεί θέμα. Προκάλεσε εντύπωση επίσης όμως και μια πολύ σκληρή, έτσι θέλω να τη χαρακτηρίσω, τοποθέτηση του κυρίου Αμυρά. Ναι. Στη Βουλή. Δεν είναι. Κάνε και μια ένταση. Έχετε δίκιο. Δεν είναι. Κοιτάξτε, μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στην ένταση, μπορεί να υποθούν και μερικά πράγματα που είναι έξω από αυτά που θα ήθελε και το κίνημα. Ο Γιώργος από την πρώτη στιγμή μας είπε ότι. Ναι. Ξεπέρασε. Με προκάλεσε με αυτά που είπε και είπα δύο λέξεις παραπάνω. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι η στάση που τήρησε το ποτάμι όλες αυτές τις μέρες σε σχέση με το σύμφωνο συμβίωσης. Η δική μου πρόταση, που είναι πρόταση του κινήματος για πολιτικό γάμο με φιλοφίλων, κάτι που ξεπερνάει τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων που ψήφισαν την υπόθεση. Και βέβαια, το σημαντικό νομίζω σε σχέση με το σύμφωνο συμβίωσης είναι ότι απέδειξε ότι και κάποιοι δεν είναι και διατεθειμένοι πολύ να είναι στη μεταρρυθμιστική πλευρά της πόλης, στη μεταρρυθμιστική πλευρά της χώρας. Για ποιους λέτε? Λέω για αυτούς τους αρχηγούς που δεν ήρθαν καθόλου. Και είναι ντροπή. Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή με την έννοια, να σας πω κάτι. Η χώρα θέλει αλήθειες. Η χώρα θέλει παρόντες. Δεν θέλει απόντες. Δηλαδή, ακούσα κατά την ψηφοφορία ήταν και η κυρία Γεννηματά. Ναι, συγγνώμη. Ακούσα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν και η κυρία Γεννηματά. Ναι, ήταν η κυρία Γεννηματά. Ναι, τοποθετήθηκε μετά όμως. Είπε ότι ήταν υπέρ ούτως ή άλλως. Όχι, δεν είπε ότι ήταν υπέρ. Είπε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, γενικώς και ορίστως. Μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο τώρα. Μιλάμε για το σύμφωνο συμβίωσης. Εγώ λέω ότι το χρέος των πολιτικών είναι να είναι παρόντες, να υποστηρίζουν την άποψή τους. Είτε είναι ναι, είτε είναι όχι. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ αυτή την ατολμία των πολιτικών να είναι παρόντες, να παίρνουν θέση. Αυτό λέω. Εμείς προσπαθούμε με όποιο κόστος να είμαστε κάθε φορά παρόντες εκεί που. Επιβάλλει η πραγματικότητα. Υπήρξε και κάτι ακόμα όμως, κύριε Θεοδωράκη. Υπήρξε και μια οριζόντια γραμμή που διαπέρασε όλα τα κόμματα, σχεδόν όλα τα κόμματα, ναι. Γύρω από το ζήτημα του συμφώνου συμβίωσης. Είδαμε δηλαδή διαφοροποιήσεις και στην κυβερνητική πλειοψηφία με τους ανεξάρτητους Έλληνες και στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει κάτι για το πολιτικό σύστημα ή μπορεί να στέλνει ένα μήνυμα για την επόμενη μέρα? Ότι εδώ υπάρχουν και άνθρωποι που συμφωνούν μεταξύ τους, όπως ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο βρίσκονται, όπως βεβαίως υπάρχουν και άνθρωποι που διαφωνούν. Μια άλλη διάκριση, έτσι. Ναι. Προοδευτικών ενδεχομένως και πιο συντηρητικών. Συνδέεται και με το ευρωπαϊκό πρόσημο αυτή η ιστορία. Ναι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα τριχασμένο κόμμα. Και αυτό δεν ήταν ανάγκη να το δούμε μόνο με το σχέση με το σύμφωνο συμβίωσης. Υπάρχουν άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία που είναι προοδευτικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι συντηρητικοί και υπάρχουν άνθρωποι που είναι και όπου κάτσει. Δηλαδή, εάν συμφέρει να είμαστε τώρα προς την μια πλευρά, είμαστε ή είμαστε προς την άλλη. Αυτό όμως είναι ίσως, ας με επιτραπεί, η αρρώστια όλων των κομμάτων εξουσίας. Διαθέτουν απ' όλα. Είναι ένα σούπερ μάρκετ τα κόμματα εξουσίας. Έτσι, το καλό θα είναι να απελευθερωθεί το πολιτικό σύστημα από αυτά τα δεσμά του παρελθόντος και σας είπα και πριν, να υπάρχει μια σαφήνεια σε σχέση με τις πολιτικές θέσεις. Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό κάναμε μια κουβέντα και μάλλον ήταν κυρίως δική σας κουβέντα για το ευρωπαϊκό μέτωπο. Να, ακούω τώρα. Και το ποτάμι έλεγε κάτι, πολύ απλό που το λέγε σήμερα. Ότι το ευρωπαϊκό μέτωπο δεν αρκεί να λες ναι στην Ευρώπη. Πρέπει να έχεις σύγχρονες απόψεις για όλα. Πρέπει να είσαι μπροστά από τα παλιά στερεότυπα σε όλα. Άρα δεν νιώθουμε ότι σε αυτή τη Βουλή
υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη σύγχρονη προοδευτική πλειοψηφία. Κάπου οι Σιριζέοι κάνουν πίσω και είναι συντηρητικοί. Κάπου οι Νεοδημοκράτες κάνουν πίσω και είναι συντηρητικοί. Το ίδιο συμβαίνει και με βουλευτές ή με προσωπικότητες από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα της χώρας λοιπόν είναι αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη Βουλή, δεν έχει, αν θέλετε, εκφραστεί από τον λαό μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία. Μπορώ να σας πω πολλά σημεία όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα εάν είχαμε μια προοδευτική αντίληψη και δεν τα κάνουμε. Το προοδευτική πλειοψηφία σημαίνει και μια άλλου τύπου κυβέρνηση, πιθανόν. Και με τη δική σας συμμετοχή. Γιατί αν στην πρόταση που ακούγεται απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση να διαμορφωθεί, ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Μέτωπο, σας λέω, το θυμάμαι που το έχει πει και παλιότερο ο κ. Βενιζέλος και άλλες δυνάμεις. Είναι ψεύτικη όρη. Είναι, κύριε Λυριτζή, αυτή η όρη είναι ψεύτικη. Η αντιπρόταση ποια είναι? Το οικουμενικό σχήμα? Όχι, όχι. Που προτείνετε εσείς? Εμείς όχι, δεν προτείνουμε οικουμενικό σχήμα. Εγώ δεν πιστεύω στις οικουμενικές κυβερνήσεις. Ναι, προτείνετε τον αρίστο, που από κάποιους θα υποστηριχτούν. Επιτρέψτε μου, οι οικουμενικές κυβερνήσεις είναι τι? Είναι το μοίρασμα της εξουσίας με βάση τα ποσοστά, όπου ο καθένας θα προσπαθεί να γίνει αρεστός και να μην γίνεται τίποτα στη χώρα. Το είδαμε και με την κυβέρνηση Ζολώτα. Δεν πιστεύουμε σε σχήματα ακυβερνησίας. Εμείς αυτό που λέμε από την αρχή της ύπαρξής μας είναι ότι χρειάζεται στη χώρα μια προοδευτική, δημιουργική λογική στα κυβερνητικά πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έχει καταφέρει. Είναι σαφές. Είναι σαφές ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται και στην πολιτική των προηγούμενων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν τεράστια ευθύνη για συντηρητικές επιλογές. Προς τι λοιπόν η αντίρρηση από τη δική σας πλευρά στην πρόσκληση διαλόγου, συνένεση, συνεννόηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας έλεγε κανείς ότι ίσα ίσα, αφού δεν το βλέπετε σε σχέση με το μοίρασμα θέσεων, αξιωμάτων και... Μα κύριε Λυριτζή, εμείς τι σχέση έχουμε με τον κύριο Καμένο? Τι σχέση μπορεί να έχει το ποτάμι με τους ανεξάρτητους Έλληνες? Τι σχέση μπορεί να έχει το ποτάμι με τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος διορίζει διπλές ηγεσίες στις μεταφορές για να βολέψει παραπάνω ανθρώπους? Το πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι το κομματικό κράτος. Ίσως ένα από τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Το κομματικό κράτος. Υπήρχε επί Νέας Δημοκρατίας, συντηρήθηκε βέβαια επί ΠΑΣΟΚ, ενισχύθηκε με τις συγκυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και τώρα έχουμε το κομματικό κράτος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό? Από σπου και ως που εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την παρέα του Μαξίμου να ενισχύσει το κομματικό κράτος? Σας αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα της χώρας, και το λέτε κι εσείς, το λένε και όλοι δηλαδή, είναι ότι έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Ότι δεν γίνονται επενδύσεις και δεν υπάρχουν δουλειές. Το πρόβλημα ότι της έχει χώρας... ένα ασφαλιστικό το οποίο έχει καταρρεύσει και ότι μεθαύριο μπορεί να μην έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Το πρόβλημα της χώρας ότι δεν παράγει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι να θα βάλει έχετε, τώρα έχετε ένα απόλυτα... κολλητός του κολλητού που δεν είναι καθόλου καλό, αλλά θέλω να πω, ναι, αυτό είναι. Κάναμε, το πρόβλημα, κοιτάξτε, μην το υποτιμάτε. Καθόλου δεν υποτιμώ τίποτα. Γιατί όταν μιλάτε για ανεργία, κύριε Λυριτζή, θα πρέπει να ξέρετε ότι κάθε ευρώ που δεν πηγαίνει στους ανέργους και πηγαίνει στη συντήρηση του κομματικού κράτους, είναι ντροπή του πολιτικού συστήματος. Εμείς αποδείξαμε με νούμερα ότι χάνουμε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ετησίως, μόνο και μόνο επειδή το νέο καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ θέλει να βάλει διπλές διοικήσεις κόντρα σε κάθε λογική στις υπηρεσίες του δημοσίου. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Και αυτό στερεί κάποια λεφτά από τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να δοθούν. Επομένως, ποια είναι η αντιπρόταση? Η αντιπρόταση ποια είναι? Αν είναι αυτή η αποτύπωση μιας κατάστασης και η αντιπρόταση είναι. Και πώς θα κατατεθεί, ναι, αν δεν υπάρξει διάλογος. Η αντιπρόταση είναι μία. Η αντιπρόταση είναι να περιορίσουμε τις πατάλες του κράτους και να δώσουμε λεφτά σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Στο πολιτικό πεδίο. Ποιος θα διαχειρίζεται, πώς? Ωραία. Η αντιπρόταση. Έχουμε ολοκληρωμένη αντιπρόταση στο ποτάμι. Εμείς προσπαθούμε, όσο ακούγεται παράτερο λίγο, παράτερο το λέω γιατί είμαστε ένα κόμμα του 4%. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να πολιτευτούμε ως κυβερνητικό κόμμα. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι κάνουμε συνεχώς προτάσεις επί όλων των θεμάτων. Δεν είμαστε το όχι, όχι σε όλα. Σε όλα τα ζητήματα, όπως έχετε προσέξει, κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτή είναι αντιπρόταση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τώρα, ως προς το μεγάλο που. Φαντάζομαι εννοείται δηλαδή τι κυβέρνηση. Ναι, έτσι. Αν θεωρείτε ότι όλο αυτό δεν είναι καλό, ή προτείνεις εκλογές, ή ζητάς την πτώση της κυβέρνησης, ή προτείνεις ένα άλλο πολιτικό σχήμα. Εμείς προς το παρόν αυτό που ζητάμε από τον κύριο Τσίπρα είναι να αλλάξει μυαλά και να αλλάξει πορεία. Να ακούσει τη φωνή μας, όχι μόνο τη δική μας φωνή. Το λέω για ποιο λόγο. Γιατί
σε συνεχή λάθη υπάρχει ένα συνεχής αντίλογος. Έκανε τώρα με το σύμφωνο συμβίωσης, έκρυψε μια οπισθοδρομική διάταξη που επέβαλε στη Βουλή. Ο πρόεδρος του Αριουπάγου θα γίνει ξαφνικά ο υπέρτατος κριτής των εισαγγελέων, των δικαστών. Διαφωνούν όλοι. Όλοι οι άνθρωποι από το δικαστικό σώμα διαφωνούν. Είναι λάθος αυτή η περιουσία που προσπαθεί να δώσει σε κάποιον άνθρωπο που θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτά που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Όταν λοιπόν προσπαθείς να πολιτευτείς έτσι, προσπαθείς δηλαδή συνέχεια να βλέπεις στο τέλος της ημέρας τι έχει κερδίσει το καθεστώς σου, δεν είσαι κυβέρνηση για τους πολλούς. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε στον κύριο Τσίπρα ότι πρέπει να μας ακούσει. Πρέπει να ακούσει την κοινωνία. Πρέπει να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Από τη στιγμή που θα συνεχίσει έτσι, είναι σαφές ότι θα πέσει. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας. Είναι σαφές ότι αυτή η καθυστέρηση να πάρει σημαντικές αποφάσεις και να παίρνει αποφάσεις μόνο για αυτά που βολεύουν το κόμμα του, δεν θα το οδηγήσει. Προς το παρόν πορεύεται πάντως, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας, λέω. Ναι. Πορεύεται με τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων. Πριν από λίγο ο κ. Χρυσόγονος μας έλεγε ότι η πραγματικότητα είναι ότι συγκυβερνούμε με τους εταίρους. Όλες οι κυβερνήσεις. Από πότε, και κύριε Λυριτζή, αυτό έγινε έπαινος. Όχι, δεν είναι έπαινος. Είναι μια πραγματικότητα. Όμως. Λέω ότι αυτή όχι, είναι η πραγματικότητα. Λέω ότι για τον κύριο Τσίπρα. Την οποία αποδέχεστε κι εσείς ψηφίζοντας το σχετικό. Ο κ. Τσίπρας κατηγορούσε τους πολιτικούς αντιπάλους ότι πορεύονται με βάση αυτά που λένε οι ξένοι. Και ο ίδιος πορεύεται ακριβώς με βάση αυτά που λένε οι ξένοι. Δεν είναι όμως αυτή η συνταγή επιτυχίας. Τι εννοώ. Ότι βεβαίως υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις που θα πρέπει να τις ικανοποιήσουμε. Και όχι γιατί τις έχουμε υπογράψει, γιατί είναι και προς όφελος της χώρας. Δηλαδή πολλά από τα πράγματα αυτά που έχουμε υπογράψει είναι προς όφελος της χώρας. Για μένα δηλαδή, επί παραδείγματι, και το λέω χωρίς να κρύβομαι, οι αποκρατικοποιήσεις μεγάλου νεκρού μέρους της χώρας είναι απαραίτητο. Δεν κρυβόμαστε. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε άμεσα. Ότι δεν αποκρατικοποιούμε το νεκρό μέρος της χώρας, αποκρατικοποιούμε τα κερδοφόρα κομμάτια της χώρας. Το νεκρό δεν το θέλει κανείς. Ναι, αν έχει κάποιος μια άλλη πρόταση, να μας τι κάνει. Εσάς τα πολιτική. Όχι, λέω ότι ο κύριος Σταθάκης, το λέω γιατί έχει μια ευθύνη και το λέω και γιατί είναι και από τα Χανιά. Οι υπουργοί των Χανίων, μάλλον, και ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Σταθάκης, λέγανε δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου των Χανίων. Έτσι. Καθυστερήσαμε 9 μήνες. 9 μήνες καθυστερήσαμε. Το Μάρτιο έπρεπε να το είχαμε υπογράψει αυτό. Και είπαν ότι εμείς δεν θα το υπογράψουμε. Χάσαμε 1,5 δισεκατομμύριο. Το οποίο το χάσαμε. Τώρα. Όχι, θα το πάρουμε το επόμενο φθινόπωρο. Και το χρήμα στην πολιτική, σε σχέση με τον χρόνο που δίνεται, είναι πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο καθυστερήσαμε. Πραγματικά θα ήθελα να μου πει ο κύριος Σταθάκης για ποιο λόγο καθυστερήσαμε. Γιατί αν έχεις λόγο να αλλάξεις μια σύμβαση, άλλαξέ την. Και είμαστε μαζί σου. Να μας πεις δηλαδή ότι αυτοί πρότειναν αυτό, εγώ πρότεινα το άλλο και το άλλο είναι καλύτερο. Αλλά να καθυστερείς 9 μήνες για να υπογράφεις τα ίδια πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει ότι κάπως αλλιώς έχεις καταλάβει την πολιτική. Η πολιτική δεν είναι κάθομαι σε ένα γραφείο, σκέφτομαι, συζητώ με φίλους μου, πίνω καφέδες και αν μου έρθει κάποια ιδέα κάποια στιγμή θα την πω. Η πολιτική είναι κυρίως πράξη. Αν λοιπόν έχεις λόγο να καθυστερήσεις τις ιδιωτικοποιήσεις, πρέπει να το αποδείξεις στον ελληνικό λαό. Δηλαδή τώρα λένε ότι ξαφνικά, το άκουσα, το είδατε κι εσείς, ότι ναι, να προχωρήσουμε με την Κόσκο. Ναι. Μα ένα χρόνο τώρα δεν λέγατε να μην προχωρήσουμε με την Κόσκο. Η Ελλάδα χάνει χρήματα και αν θέλετε, για να το κάνω πιο λιανά, η Ελλάδα χάνει ανθρώπους που φεύγουν στο εξωτερικό ενώ θα μπορούσαν να δουλεύουν σε αυτά τα μεγάλα έργα. Γιατί αυτά τα έργα, τουλάχιστον τα δύο που αναφέραμε, και του λιμανιού, και δεν τρέπομαι να το πω, και δεν φοβάμαι να το πω όπως κάποιοι πολιτικοί, και των αεροδρομίων, μπορούν, εάν εκτελεστούν με την επιτήρηση του ελληνικού κράτους σωστά, να δώσουν θέσεις εργασίας. Εμείς λοιπόν καθυστερούμε, παίζουμε μεταξύ μας, αγοράζουμε ψήφους, γι' αυτό καθυστερούμε. Για να αγοράζουμε ψήφους και τώρα που έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, λέει ας πάει και το παλιάμπερο. Αυτή όμως η τοποθέτηση, θέλω να σας πω, δεν θέλω να περνάμε τώρα στα προεκλογικά κτλ. Σας έδωσε 4%. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε, ναι. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό είναι ένα στοιχείο, να το πω έτσι, και αυτοκριτικής και. Όχι. Κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. Σε πολλές χρονικές ιστορικές στιγμές η αλήθεια δεν ανταμείβεται, αλλά αυτό δεν είναι. Λόγος να μην επιμένεις την αλήθεια σου.
το ποτάμι αισθάνεται απολύτως δικαιωμένο. Είδατε το τελευταίο ντοκιμαντέρ που μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Του Μέισον. Του Πολ Μέισον. Του Πολ Μέισον. Ας με επιτραπεί λίγο μια μικρή διήγηση. Θυμάστε την κόντρα με τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, που του έλεγα ότι φέρε μια συμφωνία γιατί η χώρα καταραίει. Τι θυμάστε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ξεχάσει κανείς, γιατί μας κατηγορούσαν κιόλας για αυτό που λέγαμε. Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας μονίμως. Το έχω σημειώσει εδώ. Είναι παλιό το σημειωματάριο, αλλά υπάρχει για να θυμίζει εκείνη τη φράση του. Ότι χρονικό όριο στη διαπραγμάτευση δεν υπάρχει, έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Ήταν το μότο του σε κάθε κόντρα μας και μου έλεγε δεν υπάρχει. Και τώρα βγαίνει. Βγαίνει και λέει στους ξένους, γιατί στους Έλληνες δεν τα λέει αυτά, ότι χάσαμε χρόνο, ότι χάσαμε λεφτά, ότι χάσαμε δύναμη. Δηλαδή επιστρέφει μετά από τόσους μήνες και λέει στους ξένους αυτό που το ποτάμι έλεγε από την πρώτη στιγμή. Κάτι έχετε κάνει λάθος για να... Δεν κρίθηκαν, όχι, όχι, όχι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ήρθε στις εκλογές με το ψέμα... Στις εκλογές αυτές. Συγγνώμη. Με το μνημόνιο που ψηφίσατε τον Αύγουστο. Με το ψέμα ότι η διαπραγμάτευση ωφέλησε τη χώρα. Αυτό το ψέμα πούλησε. Και τώρα ομολογεί, και όχι σε εμάς. Δηλαδή, ενώ υπάρχει μια διπλή υποκρισία, δεν το ομολογεί στους Έλληνες, αλλά στους ξένους που ξέρει ότι δεν χάβουνε και ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο λογικός, ομολογεί στους ξένους ότι όντως χάσαμε χρόνο, ότι χάσαμε χρήμα, ότι χάσαμε δυνάμεις. Εμείς λοιπόν το ποτάμι... Τι είναι, λαός που χάβει είμαστε. Όχι, είναι, όχι, είναι ένας εύκολο προδομένος λαός. Επειδή έχει προδοθεί από τις προηγούμενες καταστάσεις, έχει πιστέψει και έχει προδοθεί, ήταν πολύ εύκολο να παρασυρθεί σε ένα καινούριο ψάρι. Ωραία, να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο από αυτό τότε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε τώρα. Λοιπόν, θυμάστε την αντίδραση, κύριε Λιζή, εδώ ήμασταν. Ναι. Θυμάστε τότε την κόντρα μας με τον κύριο Τσίπρα για τις τράπεζες. Του έλεγα ότι προς Θεού μη κλείσουν οι τράπεζες και μας έλεγαν στη Βουλή, εσάς τι σας νοιάζει αν κλείσουν οι τράπεζες. Εμάς τι μας νοιάζει. Λες και ήταν θέμα συγγενικών σχέσεων. Και φάνηκε στον ελληνικό λαό τι μας νοιάζει που κλείσαν οι τράπεζες. Να σταθούμε και λίγο σε αυτά που έρχονται. Δηλαδή, νομίζω ότι μια εύλογη απορία είναι τι μέλγενέστε με μια πλειοψηφία των 153 που εκ των πραγμάτων είναι εύρευστη. Δεν είναι κακή. Δεν είναι κακή. Δεν είπαν είναι κακή. Ορισμένοι λένε ότι είναι και καλύτεροι από μεγαλύτερες. Γιατί είναι πιο αυξημένο το βάρος στις πλάτες των βουλευτών που θα αποφάσισαν να αποσκυρτήσουν. Όμως, ένα ερώτημα είναι τι μέλγενέστε αν χρειαστεί να βάλει πλάτη κάποιος από την αντιπολίτευση. Π.χ. για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, για το αγροτικό. Για κάποια από τα θέματα τέλος πάντων που θα μπορούσαν να φέρουν πολιτικές εξελίξεις. Ό,τι είναι χρήσιμο για τη χώρα έχει στήριξη από το ποτάμι. Εμείς δεν έχουμε ιδεολειψίες. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Έβαλε χθες ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε για εμάς είναι κόκκινη γραμμή η μείωση των συντάξεων. Κύριων συντάξεων. Η μείωση των συντάξεων. Για εμάς είναι κόκκινη γραμμή η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ας το συζητήσουμε, αντίον, κύριε Τσίπρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι για να φανεί αυτός καλός, μη κόβοντας κάποιες μεγάλες συντάξεις, να κόψει τις ασφαλιστικές εισφορές, να αυξήσει, συγγνώμη, τις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή να λέει σε κάποιον που αποσχολεί άλλον ένα στην επιχείρησή του, δώσε ένα 20% παραπάνω. Άρα σε οδηγώ στο λουκέτο. 20% είναι. Πολύ είναι. Τη ασφαλιστική εισφορά, λέω, η αύξηση. Α, σε πάνω στην. Ναι, ναι, πάνω στην ασφαλιστική εισφορά. 7 ευρώ. Ναι. Αυτό το... 7 ευρώ στο 2000. Ναι, να σα πω κάτι. Ούτε ένα ευρώ. Η επιχειρηματολογία. 7 ευρώ στο 2000 έναντι 100 ευρώ στη σύνταξη του άλλου. Γιατί? Να σα πω κάτι. Πρώτον, δεν είναι ακριβώ η αναλογία αυτή που λέτε. Αλλά α μην μείνουμε στα νούμερα. Η επιβάρηση τη εργασία. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Θα σας πει ο αντίλογος, λέει ότι και 12 μειώσεις των συντάξεων είναι το μη περαιτέρω. Ίσως και περαιτέρω του μη περαιτέρω. Γι' αυτό λοιπόν δουλέψτε, αντί να κάνετε πολιτική συνθημάτων, να καλύψετε δύο κενά που έπρεπε να είχατε καλύψει από το Γενάρη. Που είναι τι, να καταπολεμηθεί η εισφόρη διαφυγή και να πολεμηθεί η αδήλωτη εργασία. Να σας πω. Τι κάνανε, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπεις και πόσα χρόνια τα πούμε να τα βλέπεις και στη σωλή. Έγινε όμως. Καταφέρανε χώρες να το αντιμετωπίσουν. Πώς το αντιμετωπίζεις? Εάν κάνεις συμμέτοχο το κόσμο της εργασίας, αντιμετωπίζεις την αδήλωτη
εργασία, αυτό που λέμε τη μαύρη εργασία. Αυτό όμως θέλει κάτι παραπάνω από το να κάθεσαι σε ένα γραφείο και να κάνεις εγκυκλίους, κύριε Λιτζή. Το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η άγνοια της πραγματικότητας. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακούω τα ίδια ακριβώς από την κυβέρνηση. Θα παταχθεί η φοροδιαφυγή. Μάλιστα, θα παταχθεί, είδα και προχθές, χτες, στο Υπουργικό Συμβούλιο την εξέλιξη της λίστας Λαγκάρντ και το νομοθέτημα που υπήρξε στη Βουλή το σχετικό. Βλέπω, ακούω τα σχετικά για τη λαθρεμπορία καυσίμων. Ακούω τα σχετικά για τις φοροδιαφυγές. Λοιπόν, κύριε Λιριτζή, ακούτε όμως ότι εισαγγελείς. Δεν ακούω κάτι διαφορετικό. Να σας πω εγώ κάτι διαφορετικό. Ότι οι εισαγγελείς της χώρας που ασχολούνται με όλες αυτές τις μεγάλες υποθέσεις έχουν με κάθε τρόπο, δημόσιο, προσωπικό, ιδιωτικό, ζητήσει την ενίσχυσή τους σε προσωπικό για να μπορέσουν να βγάλουν πέρα αυτές τις υποθέσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν αδιαφορεί απέναντι σε αυτό, δεν ενισχύει τους εισαγγελείς που προσπαθούν να διαλευκάνουν αυτές τις υποθέσεις, νοιάζεται για άλλες προωθήσεις, άλλους διορισμούς και συνεχίζεται η διαιώνιση του προβλήματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να υπάρξει, προσέξτε, για τις λίστες. Ναι, γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Θαοχάρη να λέει ότι να μην γίνουν στοιχείο εκμετάλλευσης, πιέσεων κτλ. Βέβαια, βέβαια. Φοβάστε τίποτα στο ποτάμι. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δηλαδή. Φοβόμαστε το εξής. Να μην διερευνηθούν 500.000 συναλλαγές. Θα σας πω. Όχι. Να διελευκανθούν όλα. Να διελευκανθούν όλα. Με διαφάνεια και με ταχύτητα. Αυτό λέμε εμείς. Δηλαδή λέμε να οπλιστούν οι κρατικοί λειτουργοί που έχουν την ευθύνη να βρουν αυτές τις υποθέσεις και να βρουν μια άκρη. Σήμερα να ενισχυθούν τα γραφεία τους με υπαλληλικό προσωπικό ζητάνε. Είναι πολύ μείζον. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Το ξέρω, ναι. Υπάρχουν και έγγραφα προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό ότι βοήθησέ με, δεν μπορώ να φέρω εις πέρας καμία υπόθεση. Να διευκολύνουμε λοιπόν και να μην χρησιμοποιούμε αυτές τις υποθέσεις μόνο για να λέμε ότι υπάρχουν κάποιοι που κλέβουν. Ποιοι είναι αυτοί που κλέβουν? Πότε έκλεψαν, πόσα έκλεψαν και να επιστρέψουν τα λεφτά πίσω. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ωραία. Η διαιώνιση της ιστορίας είναι υπέρ ενός πολιτικαντισμού που λέει ότι ασχολούμαι αλλά δεν κάνω τίποτα. Εμείς λοιπόν λέμε και έχουν όλη την, αν θέλετε, από εμάς τη στήριξη. Να ενισχυθούν με προσωπικό κατ' εξαίρεση, να το ψηφίσουμε στη Βουλή, κατ' εξαίρεση οι υπηρεσίες και τα πρόσωπα που προσπαθούν να πιάσουν τη διαφθορά. Γιατί το να κλέβεις τη χώρα σου, όποιος κι αν είσαι, εννοώ επιχειρηματίες, εννοώ αυτούς που κάποιοι ονομάζουν ολιγάρχες, σε μια εποχή κρίσης είναι πολλαπλάσιο έγκλημα. Όταν είναι, σας είπα, μια κοινωνία βυθισμένη στη κρίση. Μια τελευταία ερώτηση που αφορά στα νεοδημοκρατικά. Γιατί όλα παίζουν ρόλο. Μην μου πείτε να ψηφίσω έναν από τους δύο. Θα ψηφίζατε έναν από τους δύο? Όχι, δεν θα ψήφιζα. Πρέπει να γίνει και μέλος. Είναι πιο εύκολη η επικοινωνία του ποταμιού με έναν από τους δύο? Όχι, σε προσωπικό επίπεδο μια χαρά είναι και ο Βαγγέλης. Όχι, δεν είναι προσωπικό, πολιτικό. Υπάρχει ένα πιο ύποπτο ερώτημα, βεβαίως. Υπάρχουν πολλά ύποπτα ερωτήματα, αλλά. Ποιον από τους δύο θα θεωρούσε πιο χρήσιμο για το ποτάμι στη Νέα Δημοκρατία? Απευθύνεστε εν μέρη σε ένα χώρο που εφάπτεται. Έτσι, ναι, δεν είναι? Εφάπτεται. Εμείς, όχι, εμείς είμαστε το προοδευτικό κέντρο και με χαρά είδα ότι ο όρος αγαπιέται τώρα τελευταία από πολλούς. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, πρέπει να λειτουργήσει. Και είναι ένα κακό για το πολίτευμα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Μέσα από αυτή την ατυχή συγκυρία να μην μπορούν να βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους να κάνουν εκλογές. Αλλά το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, ας με επιτραπεί, δεν είναι ο αρχηγός. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι το να αποφασίσει τι ακριβώς κόμμα είναι. Από την άποψη αυτή, λέω. Δεν είναι. Σας ρώτησα για το ποιον. Με ποιον συνομιλείτε καλύτερα, όχι στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων. Αν υπάρχουν οι δυνατότητες, εφόσον ασκείται μια κριτική που εμένα μου θυμίζει και σε πολλά σημεία αντίστοιχη κριτική που ασκούν πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαία εννοώ στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αν υπάρχει και επίσης κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εάν υπάρχει η δυνατότητα συμπόρευσης επιμέρους τμήματων στην κριτική και στην πολιτική απέναντι στην κυβέρνηση. Το δεν ποτάμι. Μιλάω για ευρωπαϊκά μέτωπα και τέτοια πράγματα. Έτσι. Αναδιάρθρωση ενός χώρου η οποία. Εάν εννοείται συνολική συμπόρευση,
Δεν υπάρχει περιθώριο. Γιατί αν θέλαμε να γίνουμε Πασόκ, όσοι ορκίζονται στο κέντρο. Αν θέλαμε να γίνουμε Νέα Δημοκρατία, θα ήμασταν Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ιδρύαμε ένα καινούριο κίνημα, άρα το ποτάμι είναι ποτάμι. Και θα προσπαθήσει να πει στον κόσμο. Και θα παραμείνει αυτόνομο, ή θα μετά σε διαδικασίες ανασύνθεσης ενός ευρύτερου χώρου. Όχι, όχι. Το ποτάμι θα μείνει να επιμείνει ότι χρειάζεται μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα. Και θα κάνουμε ένα συνέδριο το Φλεβάρι, που νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ απήχηση σε αυτές τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Επιφυλάσσουμε αρκετές εκπλήξεις. Αλλά με το κάθε συνέδριο τρόπο... και ανασυγκρότηση του ποταμιού περιλαμβάνει και το πρόσωπο του Προέδρου. Βεβαίως. Ο πρόεδρος, είναι στη διάθεση, θέλω να πω. Ο πρόεδρος θα μπει υπό τη κρίση των συνέδρων. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό επιβάλλει. Συμμαχίες όμως στη Βουλή με προοδευτικά τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Εμείς πιστεύουμε στις συμμαχίες, πιστεύουμε στο διάλογο. Αλλά δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε κανένα από τα παλιά σχήματα και βέβαια δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το σημερινό σχήμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.